Πολλά, αν και όχι όλα, τα ρήματα έχουν δύο εαυτούς. Και τον δεύτερο εαυτό τον χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένες μοναδικές πράξεις. Γεια σας, φίλοι και φίλες του Easy Greek! Στα τελευταία επεισόδια έχουμε ασχοληθεί με πιο γλωσσικά θέματα. Και σήμερα θα τολμήσω να βουτήξω μαζί σας σε ένα κομμάτι των ελληνικών που έχει οδηγήσει στην απελπισία πολλούς επίδοξους μαθητές, έχει λυγίσει και τους πιο γλωσσομαθείς και έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε πάρα πολλούς δασκάλους. Αναφέρομαι, φυσικά, στο πώς αλλάζουν τα ρήματα στην υποτακτική. Πώς το αλλάζω γίνεται αλλάξω. Σοβαρά τώρα, ακόμα και άνθρωποι που μιλάνε ελληνικά δεκαετίες, μερικές φορές μπερδεύουν την υποτακτική και πώς χρησιμοποιείται. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω με λίγα λόγια τη βασική ιδέα. Καταρχάς, όχι όλα, αλλά πολλά ρήματα έχουν ένα μυστικό alter ego, έναν άλλον εαυτό. Κάποτε ομαλό και προφανή. Θα λέγαμε ότι είναι αυτό που φαίνεται έξω στην κοινωνία. Το είμαι, το έχω και το κάνω, για παράδειγμα, δεν έχουν καν αυτόν τον μυστικό δεύτερο εαυτό. Άλλοτε, ο δεύτερος εαυτός είναι διαφορετικός, αλλά μέσα σε κάποια λογικά πλαίσια που συνεχίζουν να έχουν κανόνες. Το alter ego του διαβάζω είναι το διαβάσω, του ρωτάω είναι το ρωτήσω και του κρατάω είναι το κρατήσω. Αυτές είναι λίγο πολύ ομαλές μορφές. Σε άλλα ρήματα πάλι, και όχι και τόσο λίγα, ο μυστικός τους εαυτός είναι υπερανόμαλος. Ξυπνάει με πονοκέφαλο σε μέρη που δεν αναγνωρίζει, ψάχνει στο ίντερνετ να βρει να ικανοποιήσει τα φετίχ του και δεν μπορεί. Οπότε, καθίστε καλά. Το alter ego του τρώω είναι το φάω, του λέω είναι το πω και του βλέπω είναι το δω. Πότε εμφανίζονται αυτοί οι άλλοι εαυτοί? Ας πάρουμε καλύτερα τα πράγματα από την αρχή. Κάθε ρήμα μπορεί να είναι σε μία από τρεις εκκλήσεις. Στην οριστική, στην υποτακτική και στην προστακτική. Για την προστακτική θα μιλήσουμε άλλη φορά. Η οριστική εκφράζει ένα γεγονός βέβαιο και πραγματικό. Κρατάω το μικρόφωνο. Μπορεί να είναι και άρνηση ή ερώτηση. Δεν κρατάω το μικρόφωνο. Κρατάω το μικρόφωνο. Η υποτακτική εκφράζει προσδοκία ή επιθυμία και ακολουθεί τις παρακάτω λέξεις. Να ή για να, ας, αν, εάν ή άμα, όταν, μήπως, πριν, μην και να μην. Συναντάται ιδιαίτερα συχνά μετά το «να». Περιμένω να, πρέπει να, θέλω να, μου αρέσει να, μπορώ να, ίσως να, έχω να και άλλα. Και τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Αν το ρήμα αναφέρεται σε μια επαναλαμβανόμενη ή συνεχή πράξη, τότε η μορφή του είναι ίδια με της οριστικής. Πρέπει να κρατάω το μικρόφωνο για να με ακούτε. Μιλάμε για κάτι που είναι γενικό, διαρκές ή επαναλαμβανόμενο. Εδώ συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον κανονικό εαυτό του ρήματος. Αλλά προσέξτε το εξής παράδειγμα. Μπορείς να κρατήσεις το μικρόφωνο λίγο. Χρησιμοποιήσαμε τον δεύτερο εαυτό του κρατάς, το κρατήσεις. Μιλάμε για μία μοναδική, συγκεκριμένη δράση. Αν έλεγα μπορείς να κρατάς το μικρόφωνο, χρησιμοποιώντας την κανονική μορφή του ρήματος κρατάω, αυτό θα υπονοούσε μία επανάληψη, κάτι το γενικό. Θα μπορούσα να συμπληρώσω μπορείς να κρατάς το μικρόφωνο σε κάθε επεισόδιο ή κάθε φορά που μιλάς. Αντίθετα, η φράση «μπορείς να κρατήσεις το μικρόφωνο σε κάθε επεισόδιο» θα ήταν λάθος γραμματικά, γιατί το «κρατήσεις» υπονοεί
μία μοναδική δράση, ενώ το σε κάθε επεισόδιο κάτι το συνεχές, μία αλληλουχία δράσεων ή μία συνέχεια. Οπότε, όπως βλέπετε, το κρατάω γίνεται κρατήσω και το κρατάς γίνεται κρατήσεις. Ο δεύτερος εαυτός εμφανίζεται όταν αναφερόμαστε σε μοναδικές πράξεις. Αυτός, ο δεύτερος εαυτός, όμως, δεν εμφανίζεται μόνο στην υποτακτική και το θα μπορούσε να είναι μία από τις λεξούλες που αναφέραμε νωρίτερα, οι οποίες ενεργοποιούν τον δεύτερο εαυτό των ρημάτων. Οπότε, μπορείτε να μάθετε τις δεύτερες μορφές κάθε ρήματος, μελετώντας την κλίση του στον στιγμιαίο μέλλοντα. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα με ρήματα παρμένα από το επεισόδιό μας με τα 50 ρήματα. Ώρα για εξάσκηση. Πίνω νερό όταν διψάω. Αυτή είναι μια γενική αλήθεια. Δεν αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη πράξη. Θα πιω νερό όταν διψάσω. Και το πιω και το διψάσω αναφέρονται σε μία μοναδική πράξη. Θα πιω όταν διψάσω. Για το μετά δεν έχουμε πληροφορίες. Μου αρέσει να γράφω με στυλό. Το «μου αρέσει» πάντα ακολουθείται από τον κανονικό τύπο των ρημάτων. Ποτέ και για κανέναν λόγο δεν θα μου αρέσει να γράψω με στυλό. Γιατί σκεφτείτε το, δεν μπορεί να σου αρέσει κάτι για μία και μοναδική φορά. Λέγοντας «μου αρέσει» το οτιδήποτε, δηλώνεις μία γενική αλήθεια. Στα επίσημα έγγραφα πρέπει να γράφεις με στυλό. Και αυτό πρόκειται για μία γενική αλήθεια, αλλά θέλω να γράψω το γράμμα με στυλό. Εδώ εμφανίζεται ο δεύτερος τύπος του γράφω, το γράψω, γιατί αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο, μοναδικό γράμμα, αυτό που θέλω να γράψω με στυλό. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε θέλεις να γράψεις το γράμμα με στυλό. Άλλο παράδειγμα με το ρήμα πηγαίνω. Πρέπει να πάω στη δουλειά. Αναφερόμαστε στο τι πρέπει να κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πρέπει να πηγαίνω στη δουλειά. Από μόνη της, αυτή η πρόταση σχεδόν δεν βγάζει νόημα. Στη δουλειά πρέπει να πηγαίνω ντυμένη. Αλλά συγκεκριμένα τώρα, με τη λέξη ντυμένη, είναι μια γενική αλήθεια. Αύριο το πρωί θα πάω στο γραφείο νωρίς. Με αυτή την πρόταση αναφέρομαι μόνο στο τι θα γίνει αύριο. Από εδώ και πέρα θα πηγαίνω στο γραφείο από τις 6 το πρωί κάθε μέρα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για την εξαίρεση, αλλά για τον κανόνα. Δεν ήθελε να διαβάσει. Δεν ήθελε να διαβάζει. Εδώ βλέπετε τη χρήση της υποτακτικής στο παρελθόν. Η πρώτη πρόταση, δεν ήθελε να διαβάσει, αναφέρεται σε ένα μοναδικό συμβάν στο παρελθόν. Π.χ. δεν ήθελε να διαβάσει, ήθελε να πάει να τρέξει στο πάρκο. Το δεν ήθελε να διαβάζει, αντίθετα, αναφέρεται σε κάτι επαναλαμβανόμενο ή που καλύπτει μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Δεν ήθελε να διαβάζει, γι' αυτό έμεινε στην ίδια τάξη. Θέλω να πω τη γνώμη μου. Αυτή η πρόταση αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη γνώμη, ίσως σε μία συγκεκριμένη συζήτηση. Θέλω να λέω τη γνώμη μου. Ή και θέλω να μπορώ να λέω τη γνώμη μου. Πιθανότατα, αν δεν μπορείς να λες τη γνώμη σου, να υπάρχει ζήτημα ελευθερίας του λόγου ή, για κάποιο λόγο, να νιώθεις ότι δεν μπορείς να εκφράζεις τη γνώμη σου όποτε το θέλεις. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, πολλά, αν και όχι όλα, τα ρήματα έχουν δύο εαυτούς. Και τον δεύτερο εαυτό τον χρησιμοποιούμε με το «θα», μιλώντας για το μέλλον, ή και τις λέξεις «να» ή «για να», «ας», «αν», «εάν» ή «άμα», «όταν», «μήπως», «πριν», «μην» και «να μην».
αλλά και στις δύο περιπτώσεις για συγκεκριμένες μοναδικές πράξεις. Μερικές φορές δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο ποια μορφή ταιριάζει καλύτερα. Και όπως είπαμε, ακόμα και έμπειροι χρήστες της γλώσσας, ακόμα και φυσικοί ομιλητές όπως εμείς, μπερδευόμαστε. Άλλες φορές είναι πολύ πιο ιδιωματικό παρά λογικό το ποια μορφή ταιριάζει καλύτερα. Χρησιμοποιώντας την υποτακτική, αυτό θα σας έρθει φυσικά. Οπότε μην ανησυχείτε αν κάνετε λάθη, γιατί η χρήση της υποτακτικής είναι από τα δυσκολότερα κομμάτια της ελληνικής γλώσσας. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του Super Easy Greek. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Άμα έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις δεύτερες μορφές των ρημάτων, μπορείτε να μας αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω. Εδώ οι σελίδες μας στο Instagram και στο Facebook, όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε για να μην χάνετε κανένα νέο μας. Επίσης, ευχαριστούμε τους υποστηρικτές μας και τα μέλη μας στο Patreon για τη βοήθειά τους. Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς εσάς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορείτε να μας πείτε τι άλλο θα θέλατε να καλύψουμε σχετικά με την γραμματική των ελληνικών. Ξανά μπορείτε να μας αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, σας χαιρετούμε.